Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ελάτε να υποδεχτούμε τον Νίκο Παπα-Νικολάου, κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη της εκπομπής. Ενδιαφέρον το θέμα που μας έφερες και σήμερα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Να μιλήσουμε για την ενσυναίσθηση, λοιπόν. Η ενσυναίσθηση είναι ένας όρος τον οποίο τον έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Ένας όρος βασικός που όποιος τον έχει γενικότερα έχει ένα παραπάνω, θα έλεγα, πολλά παραπάνω στοιχεία, ώστε να απολαμβάνει ψυχικής υγείας. Ένας όρος τον οποίο τον βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σε κακώς κείμενα του σήμερα, όπως για παράδειγμα μιλάμε για τον σχολικό εκφοβισμό. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές ότι αυτός ο θήτης, τέλος πάντων, δεν έχει ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση. Μιλούμε για. Ναι, είναι πολλές... ο όρος ουσιαστικά με τον οποίο περιγράφουμε ότι την παίρνουμε και στη θέση του άλλου, τον κατανοούμε, τον καταλαβαίνουμε και το σεβόμαστε. Άρα παράλληλα. Ναι, είναι η συναισθηματική συγκεκριμένα ταύτιση, Νικολέτα, με την ψυχική κατάσταση του άλλου. Και από εκεί και πέρα η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων που έχει αυτός ο άλλος από εκεί πέρα. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο μπορούμε να μπούμε, όπως λένε οι Ιταλοί, στα παπούτσια του άλλου. Μπορούμε να μπούμε ουσιαστικά και να γίνουμε ο άλλος πάρα πολλές φορές. Θα λέγαμε ότι αυτό βεβαίως ξεχωρίζει σε σχέση με την απλή συμπάθεια, για παράδειγμα, γιατί βλέπεις ότι η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις. Η συμπάθεια είναι μια πιο επιφανειακή έννοια. Και θα λέγαμε ότι το αντίθετο της ενσυναίσθησης είναι η λεγόμενη αλεξιθυμία. Πάλι ελληνική γλώσσα, ελληνική λέξη, η οποία εισήχθη για πρώτη φορά από τον ψυχίατρο Συφνέο το 1983, που περιγράφει ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματά τους και κατά συνέπεια περνούν πάνω από τα συναισθήματά τους, άρα μπορούν να δημιουργήσουν στον εαυτό τους διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα. Να αντιμετωπίσουν, να έχουν διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα. Ξέρεις, μιλώντας για ενσυναίσθηση, μιλούμε ότι έχει βρεθεί βεβαίως από τις νευροεπιστήμες, οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σε άνθηση, ότι υπάρχουν κάποιοι νευρώνες στον εγκέφαλο, οι οποίοι λέγονται γενικότερα νευρώνες καθρέφτες, οι οποίοι με κάποιο τρόπο μπορούν και καθρεφτίζουν ή παίρνουν το συναίσθημα του άλλου ή ενεργοποιούνται από τον πόνο του άλλου και με κάποιο τρόπο μπορούν και λειτουργούν έτσι ούτως ώστε εγώ να βιώνω ό,τι βιώνει ο άλλος. Ξέρεις, μπορούμε να αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε σχέση με την ενσυναίσθηση. Για παράδειγμα, έχουμε ένα πολύ μικρό παιδί, το οποίο βρίσκεται να κάνει ένα εμβόλιο σε ένα νοσοκομείο. Προφανώς το παιδί φοβάται, το παιδί κλαίει. Από εκεί και πέρα η νοσοκόμα, η οποία του κάνει το εμβόλιο, η νοσηλεύτρια που του κάνει το εμβόλιο, προφανώς δεν μπορεί να έχει ενσυναίσθηση σε εκείνη και τη φάση. Γιατί αν έχει ενσυναίσθηση με την πλήρη έννοια του όρου, τότε προφανώς δεν θα κάνει καλά τη δουλειά της. Όπως κανένας χειρουργός δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του στο παιδί του, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να χειρουργήσει δηλαδή το παιδί του. Από εκεί και πέρα η μητέρα του ίδιου του παιδιού έχει ενσυναίσθηση όμως. Η αδερφή του παιδιού, η οποία κάθεται από δίπλα και περιμένει να κάνει το εμβόλιο και αυτή η ίδια, προφανώς δεν έχει ενσυναίσθηση εκείνη τη στιγμή. Απλώς τι κάνει. Ταυτίζεται με τον πόνο του παιδιού και ουσιαστικά σκέφτεται τον πόνο που θα το βιώσει η ίδια ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι πονάει για το παιδί αυτό καθεαυτό όπως η μητέρα. Βεβαίως, τόσο η νοσηλεύτρια όσο και η αδερφή ένα μικρό ποσοστό ενσυναίσθηση το έχουν. Αλλά ωστόσο την πλήρη ενσυναίσθηση η μητέρα την έχει στη συγκεκριμένη φάση και όχι όλοι οι υπόλοιποι, για παράδειγμα. Έτσι. Καλό παράδειγμα αυτό για να καταλάβουμε ακριβώς τον όρο και πώς αυτός αποτυπώνεται. Αποκτούμε νωρίς ενσυναίσθηση και αν ουσιαστικά αν αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε εκ γενετής ή το αποκτούμε στην πορεία. Ναι, ξέρεις, είναι ή ήταν, θα έλεγα αυτό, ένα ερώτημα πολύ δύσκολο, πολύ έντονο, μέχρι που υπήρξε μια μεγάλη έρευνα. Έρευνα στην οποία συμμετείχαν πανεπιστήμια τόσο από το Παρίσι, Διτερό, το Πανεπιστήμιο Διτερό του Παρισίου, όπως και το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ από την Αγγλία, 46.000 άτομα δείγμα, τεράστιο δείγμα από εκεί και πέρα, όπου από εκεί και πέρα βρέθηκε ότι ο βαθμός ενσυναίσθησης κατά 10% οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες. Είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, αλλά όχι το μεγαλύτερο ποσοστό. Κατά 90% οφείλεται σε άλλους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι ορμονικές επιρροές, διαφορετική ανατροφή την οποία μπορεί να έχουν, επίσης και η κοινωνικοποίηση και ο τρόπος που κοινωνικοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα άτομα από εκεί πέρα. Είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουμε. Είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουμε. Είναι, θα έλεγα, το σημαντικότερο από ό,τι φαίνεται ο τρόπος που μεγαλώνουμε. Όπως επίσης και βρέθηκε ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση σε σχέση με τους άντρες. Πράγμα ίσως το οποίο το γνωρίζαμε μέχρι τώρα, αλλά πλέον με την αλάθευτη γλώσσα των αριθμών αποδείχθηκε και αριθμητικά αυτή η κατάσταση. Αποδείχθηκε αυτή η κατάσταση. Χωρίς ωστόσο να μπορούμε να βρούμε μια γενετική συνάφεια. Δεν μπόρεσε να βρεθεί γενετική συνάφεια. Για ποιο λόγο δηλαδή συμβαίνει αυτό σε επίπεδο γενετικής. Αλλά ωστόσο φάνηκε ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση σε σχέση με τους άντρες. Τώρα, σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, Νικολέτα, δηλαδή το πόσο νωρίς αποκτούμε την ενσυναίσθηση. Θα έλεγα ότι πολλοί μιλούν ότι η ενσυναίσθηση αρχίζει και ξεκινάει από πολύ νωρίς. Από τις πρώτες μέρες της ζωής μας ή ακόμα και από την ενδομήτρια ζωή. Έγινε επίσης ένα εξαιρετικό πείραμα, το οποίο έχει να κάνει με το ότι μελετήθηκαν μητέρες διδύμων, οι οποίες πέρασαν πάρα πολλές ώρες στον υπέρηχο.
Και φάνηκε ότι τα δίδυμα από τον έκτο, συγκεκριμένα από τα μισά του έκτου μήνα και μετά, ακουμπούσε το ένα το άλλο περισσότερο, δηλαδή είχαν σωματική επαφή περισσότερο το ένα με το άλλο, τριπλασιάστηκε ο χρόνος σωματικής τους επαφής, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες κινήσεις τις οποίες έκαναν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι γενικότερα από την ενδομήτρια ζωή οι δίδυμοι έχουν ξεκινήσει να έχουν μια πολύ καλύτερη επαφή ο ένας σε σχέση με τον άλλον. Αν θεωρήσουμε ότι οι δίδυμοι έχουν μια καλή ενσυναίσθηση, δεδομένου του ότι πολλές φορές το ξέρουμε ότι ο ένας δίδυμος καταλαβαίνει πολύ καλά τον πόνο του άλλου δίδυμου ή καταλαβαίνει τι σκέφτεται ο άλλος δίδυμος, άρα τότε λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση μάλλον ξεκινάει από την ενδομήτρια ζωή. Βεβαίως, θα έλεγα το εξής παράδειγμα που πιθανά το έχουν ζήσει όλοι, το έχουν ακούσει όλοι. Κλαίει ένα παιδί ημερών μόλις και αρχίζουν και κλαίνε όλα τα παιδιά, για παράδειγμα, σε ένα μαιευτήριο. Θα λέγαμε ότι και αυτό είναι ένα είδος ενσυναίσθησης, βεβαίως πρωτόλιο είδος ενσυναίσθησης, πρωταρχικό είδος ενσυναίσθησης, δεν είναι το άπαν της ενσυναίσθησης. Από εκεί και πέρα, στην ηλικία των 2 ετών, ένα άλλο χαρακτηριστικό δείγμα ενσυναίσθησης είναι ότι ένα παιδί, το οποίο βλέπει τη μαμά του να κλαίει, σηκώνει ένα μπισκότο για παράδειγμα και τη δίνει. Εκείνη τη στιγμή τι σημαίνει? Ότι καταλαβαίνω, ίσως δεν είναι και πάλι το 100% της συνέστησης, αλλά καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή το παιδί τι αισθάνεται η μητέρα του. Από τα 3-4 χρόνια και μετά, βεβαίως όταν κλαίει ένα πολύ μικρό προσχολικής ηλικίας, οι υπόλοιποι συμμαθητές του, οι συμμαθητριές του πηγαίνουν για να το παρηγορήσουν. Και αυτό είναι ένα είδος ενσυναίσθησης. Από το 5ο έτος και μετά, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι μπορούν τα παιδιά να απαντήσουν σε ερωτήσεις του στυλ πώς θα ένιωθες αν ο Δίνα ή αν ο τάδε συμμαθητής σου έκανε αυτό. Ενώ δε, στο 8ο έτος πλέον της ηλικίας τους, φαίνεται ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δύσκολες ηθικές αποφάσεις. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι η ενσυναίσθηση ήδη ξεκινάει από τις πρώτες μέρες της ζωής μας, θα έλεγα. Μπορούμε ίσως και από την ενδομήτρια ζωή. Μπορούμε να μιλήσουμε και για παράγοντες που βοηθούν στο να καλλιεργηθεί? Ναι, θα έλεγα ότι μπορούμε να μιλήσουμε για παράγοντες, αλλά ίσως για την οικονομία της συζήτησης μπορούμε να μιλήσουμε για παράγοντες οι οποίοι βοηθούν στο να μην καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Καταρχήν, γονείς οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι, έτσι. Δηλαδή, γονείς οι οποίοι παραμελούν σε πρώτη φάση το παιδί τους, γονείς οι οποίοι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το παιδί τους, γονείς οι οποίοι είναι απόντες από το παιδί τους και κατά κύριο λόγο η μητέρα. Φαίνεται ότι ένας άνθρωπος για να αποκτήσει ενσυναίσθηση πρέπει να έχει αυτή τη λεγόμενη ασφαλή προσκόλληση, να έχει δηλαδή πολύ καλά δεθεί με τη μητέρα του τους πρώτους μήνες της ζωής του. Από εκεί και πέρα, δηλαδή να πατάει πολύ καλά στα πόδια του, για να το πούμε έτσι, ίσως για να γίνει πιο κατανοητό και από τους τηλεθεατές. Βεβαίως, η απουσία του πατέρα φαίνεται ότι λειτουργεί πολύ θετικά, ούτως ώστε να μην υπάρχει ενσυναίσθηση. Όπως επίσης και κάποιες λάθος απόψεις τις οποίες είχαμε μέχρι τώρα και οι οποίες υπάρχουν ακόμα μέχρι σήμερα, του στυλ ότι τα αγόρια δεν πρέπει να κλαίνε, για παράδειγμα, δεν πρέπει να εκφράζουν το συναισθημά τους. Και αυτό είναι κάποιες απόψεις ακριβώς. Ένας πολύ μεγάλος μύθος. Θα ήθελα ωστόσο σε αυτό να τονίσω πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που ίσως καλλιεργεί την έλλειψη της ενσυναίσθησης, είναι η πολύ νωρίς έκθεση των ατόμων πλέον σε γρήγορα και τάχιστα εναλλασσόμενες εικόνες, όπως είναι για παράδειγμα η τηλεόραση, ή ακόμα χειρότερο, τα διάφορα διαδραστικά παιχνίδια. Θα αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε ένα διαδραστικό παιχνίδι μάχης για παράδειγμα, ο μαχητής μπορεί να πεθαίνει, μπορεί να σκοτώνεται, δεν υπάρχει τίποτα. Πόνος, δεν υπάρχει λύπη, δεν ζει το παιδί το οποίο παίζει αυτό το παιχνίδι κάτι, δεν αισθάνεται τα συναισθήματα εκείνο εκεί και προφανώς ακεί ένα restart, ούτως ώστε να ξαναξεκινήσει το ίδιο το παιδί να ξαναπαίζει το παιχνίδι. Δηλαδή βλέπουμε ότι και όλα αυτά, τα οποία είναι τα κακώς κείμενα του σήμερα, αν το θέλουμε διαφορετικά, τόσο από το διαδίκτυο, κατά κύριο λόγο θα έλεγα από το διαδίκτυο, βοηθούν ούτως ώστε να μην υπάρχει ενσυναίσθηση. Ωραία, και θα σου πει κάποιος γονιός. Είναι τόσο φοβερό να μην αναπτύξει το παιδί με συναίσθηση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα να αναπτύξει κάποιος αυτό το κομμάτι? Ναι, θα λέγαμε, όπως έλεγα και προηγουμένως, είναι πολλά τα πλεονεκτήματα. Πρώτον, ένας άνθρωπος που έχει ενσυναίσθηση, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλούς παράγοντες παραπάνω, τόσο ώστε να χαίρει ψυχικής υγείας. Ένας άνθρωπος ο οποίος γενικότερα δεν εμπλέκεται συνήθως σε βία, γιατί καταλαβαίνει ουσιαστικά τι αισθάνεται ο άλλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος γενικότερα δεν πάσχει από ψυχοσωματικά προβλήματα. Σπανίως ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση πάσχει από ψυχοσωματικά προβλήματα. Έχει μια ισορροπία ακριβώς. Επικοινωνεί προφανώς καλύτερα με τους άλλους. Άρα λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα είτε σε εργασιακό περιβάλλον, είτε από εκεί και πέρα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό περιβάλλον, γιατί μπορεί να καταλάβει καλύτερα. Προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα με τα ίδια τα παιδιά. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος θα προετοιμάσει την επόμενη γενιά υγιών ανθρώπων. Γενικότερα, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει καλύτερα, δεδομένου ότι διαβάζει τα συναισθήματα κατά κύριο λόγο τα δικά του, όπως και τον άλλον, Νικόλετα. Και αν αναρωτιέται τώρα κάποιος πώς θα το καλλιεργήσει αυτό στο παιδί του, υπάρχουν, αν θέλεις, πρακτικές συμβουλές?
Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν πρακτικές συμβουλές. Θα λέγαμε το πρώτο είναι να μπορούμε να δείξουμε στο παιδί το να καταλαβαίνει, το καταλαβαίνουμε. Και το ότι αυτό το οποίο αισθάνεται να το ονοματίσουμε. Για παράδειγμα, μήπως φοβάσαι να ονοματίσουμε αυτό το οποίο αισθάνεται εκείνη τη χρονική στιγμή και ίσως το ίδιο δεν το καταλαβαίνει, έτσι. Να μιλήσουμε για τα συναισθήματα των άλλων. Βλέποντας μια ταινία, μπορούμε να μιλήσουμε ή να συζητήσουμε το τι αισθάνθηκε ο Α ή ο Β πρωταγωνιστής. Και από εκεί και πέρα το ίδιο το παιδί να μπει στη διαδικασία να ταυτιστεί ως ένα σημείο βεβαίως με αυτό το οποίο αισθάνθηκε ο Α ή ο Β πρωταγωνιστής. Να χρησιμοποιήσουμε το εγώ μήνυμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και όχι το εσύ. Δηλαδή, εγώ αισθάνθηκα έτσι όταν εσύ έκανες αυτό. Να του περιγράψουμε δηλαδή αυτό το οποίο έκανε αυτός, το τι αντικατοπτρισμό είχε στη δική μου την ψυχοσύνθεση. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βιβλία για τα συναισθήματα. Βρήθη ο κόσμος από βιβλία για τα συναισθήματα που μπορούμε να διαβάσουμε μαζί για πολλά συναισθήματα. Χαρά, λύπη, ο κύριος Χαρά, η κυρία Λύπη, για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία έτσι, συναισθήματα, βιβλία για τα συναισθήματα. Πολλοί βοηθούν επίσης το να υποδηθούμε διάφορους ρόλους. Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, ούτως ώστε να μπορέσει το παιδί να καλλιεργήσει την ενσυναίσθησή του, όπως επίσης και αργότερα η συμμετοχή μας σε εθελοντικές οργανώσεις, όπου μέσα από αυτή τη συμμετοχή το παιδί μπορεί να καταλάβει ίσως και το πάθος του άλλου. Προφανώς, νομίζω κλείνοντας, πρέπει να τονίσουμε το ότι είναι πολύ σημαντικό να μειώσουμε την έκθεση των παιδιών κυρίως κάτω των 3 ετών στην τηλεόραση και από εκεί και πέρα άνω των 3 ετών στα διάφορα διαδραστικά παιχνίδια μέσω του υπολογιστή. Λιγότερος χρόνος στον υπολογιστή. Έτσι. Κάθετος. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Παπανικολάου. Ευχαριστώ.